Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια πραγματοποιήθηκαν τα θηρία νήξια του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Άμφισσας. Μετά από επιστημονικές επίπονες και πολύχρονες συντηρήσεις από ομάδες ειδικών επιστημόνων του Υπουργείου Πολιτισμού και με την διάθεση εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, το μοναδικό μνημείο της εκτενέστερης αγιογράφησης που έγινε ποτέ αποκάλυψε την μεγαλειώδη και μοναδική αγιογράφηση του ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά. Ο Σπύρος Παπαλουκάς κέρδισε τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό το 1927 από επιτροπή αποτελούμενη από τα ιερά τέρατα της τέχνης της εποχής και χρησιμοποιώντας την τεχνική των περίφημων αμφιβόλων, μέρος των οποίων εκτίθενται μουσιακά, επί 6 χρόνια συνέθεσε ένα πρωτοπόρο, ανεπανάληπτο και μοναδικό αγιογραφικό έργο. Η μοναδικότητα αυτή ισχύει έως και σήμερα, 80 χρόνια μετά, όπου ανακηρύσσεται μνημείο ο Μητροπολιτικός Ναός της Άμφισσας. Η ειδική ημερίδα πραγματοποιήθηκε μετά τα θηρία νήξη, ανοίγοντας νέο επιστημονικό και μελετητικό κύκλο εργασιών υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και μουσιακών φορέων της χώρας. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο μου είχε πει τον αγώνα που έκανε τόσα χρόνια προκειμένου το έργο αυτό να ενταχθεί σε πρόγραμμα για να γίνει όπως είναι σήμερα. Και τον παρακάλεσα να το κάνει. Το ανέλαβε όμως και το τελείωσε ο σημερινός Περιφερειάρχης, ο κ. Πανός. Τους ευχαριστώ και τους δύο και επαναλαμβάνω όλους σας όσοι βοηθήσατε και θα βοηθήσετε ακόμα για ό,τι χρειάζεται ο Μητροπολιτισμός και η Μητροπολιτιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλωσορίζω όσοι δεν είσαστε ντόπιοι πλέον εδώ σε αυτή την ημερίδα, να είσαστε καλά, την ευχή μου να έχετε. Ο Μητροπολιτικός μας Ναός είναι το εμβληματικότερο και αλληπροπέστερο κτίριο με μια θαυμαστή εσωτερική αρχιτεκτονική, αφιερωμένος στην Υπεραγία Θεοτόκο, αποδεδειγμένα έχει δείξει την αγάπη και την προστασία για την πόλη της Άμφισσας, αλλά και για την περιοχή μας. Θέλω ιδιαίτερα να συγχαρώ την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την διοργάνωση αυτής της ημερίδας, για να πληροφορηθούμε για τον μόχθο όλων αυτών που με τον δικό του προσπάθεια κατάφερα να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ όμως θα ήθελα να απευθυνθώ στους ανθρώπους, κυρίως σε αυτούς που μοχθούσαν νυχτημερών. Και θα ήθελα να πω ότι χωρίς την δική σας προσπάθεια, χωρίς την αφοσίωσή σας στο κοινό καλό, δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Μοιράστηκε νωρίτερα ο Υφυπουργός μαζί μας την αγωνία που βίωσε για κάποιες στιγμές για την ολοκλήρωση του έργου. Και πραγματικά είναι έτσι. Γιατί πριν το ξημέρωμα είναι το βαθύ σκοτάδι. Και νομίζω πως είναι ένα αίσθημα που λίγο πολύ το είχαμε όλοι κάποιες στιγμές. Όσο και αν παρακολουθούσαμε τα τεκτενόμενα, όπως και ο Υφυπουργός φυσικά και όλοι μας και αισθανόμαστε αυτή την πορεία. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη η αγωνία, η καρτές, η λαχτάρα και η δική μας και μια ολόκληρη κοινωνία να παραδοθεί αυτός ο μοναδικός ναός αποκατεστημένος στην κοινωνία, στην Εκκλησία, στους πιστούς, σε όλους μας, που πραγματικά ήταν ένα ανθρώπινο να το βιώνουμε με αυτόν τον τρόπο. Όταν ένας άνθρωπος που υπηρετεί τα κοινά, να έχει το προνόμιο, την ευλογία σημασμιώνεται σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου να συνδέει τη θητεία του χρονικά με την παράδοση ενός τέτοιου μοναδικού έργου, σίγουρα έχει μια χαρά σπάνια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, ξεκινώντας από την χρηματοδότηση της περιφέρειάς μας,
και φυσικά με την ενεργή σας συμμετοχή σε βασιμότητα που δεν θα μπορούσε να μην είχε ολοκληρωθεί και φυσικά των συνεργατών σας και των ιερέων και, και της Ιεραρχικής Επιτροπής. Νομίζω σήμερα όμως είναι η μέρα να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία. Είναι μέρα να ενημερωθούμε για όλο αυτό το έργο το οποίο έχει συντελεστεί από τον Παπαλουκά και ο λόγος νομίζω ότι ανήκει σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Οι αγιογραφίες του Παπαλουκά που να χαθούν είχαν αποκολληθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους και πραγματικά παραλύουν το μνημείο. Όμως η μελέτη που έγινε από την Ιερά Μητρόπολη Φωκίδος και τη χρηματοδότηση της περιφέρειας πήγε στα ασφαλή χέρια της Διεύθυνσης Αναστήλωσης και της Διεύθυνσης Συντήρησης. Κάνανε ένα υπερμαραθώνιο αγώνα για όλα τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον εμείς του ζήσαμε εδώ και ήταν ασφαλής το έργο γιατί το είχαν αναλάβει αυτοί. Έχουν περάσει όμως 100 χρόνια, 97 για την ακρίβεια, την ημέρα που ο Σπύρος Παλουκάς επέστρεψε στον τόπο του μετά από ταξίδι ζωής που είχε κάνει στο Παρίσι για να γεωγραφήσει το ναό αυτό. Είχε ενστερνιστεί πλήρως όλα τα κινήματα της περίοδου των σπουδών στο Παρίσι. Όριμος από την τριβή του με τη Βυζαντινή τέχνη, με την μυσταγωγία του Αγίου Όρους που είχε πάει και είχε τρυφήσει εκεί, κουβαλώντας τις εικόνες της μικρασιατικής καταστροφής και τον πόνο που έζησε εκεί, εμπνευσμένος από το φωτεινό μεσογειακό τοπίο της Υπαίθρου της Ελλάδας, πάνω απ' όλα όμως, κουβαλώντας τις βαθιά ριζωμένες εικόνες των κατάληπτων σκαλισμένων μαρμάρων των Δελφών, του απέραντου πράσινου του Ελαιώνα της Άμφισσας, της καθαρής λιτής ομορφιάς της Δεσφίνας, εκεί που γεννήθηκε, εκεί που μεγάλωσε, εκεί που βίωσε, εκεί που πραγματικά ήταν, ένας δεσπίνιος ήταν, αλλά και το απέραντο γαλάζιο του Κορινθιακού,